Κύριε Κλογκινή, γεια σας από την Αθήνα. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Σας αναζητήσαμε, γιατί έπεσε στην αντίληψή μας μια υπόθεση διαρκής και με πολλά περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε μια σχολή, σε σχολή Μεών, στη Θεσσαλονίκη. Το λέω καλά, είναι μόνο παρενόχληση, είναι και κακοποίηση. Θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό. Γεια σας, καλή Θεσσαλονίκη. Όντως, είναι μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε περίπου πριν από 2,5 χρόνια. Τότε, δηλαδή, σε κάποιον έλεγχο που έκανε η ασφάλεια εδώ Θεσσαλονίκη σε σχέση με κάποιες καταγγελίες σε βάρος διαφόρων καθηγητών του συγκεκριμένου τμήματος των ΤΕΙ και πλέον του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Μιλάμε για το ΤΕΙ με ευτικής, έτσι. ΤΕΙ με ευτικής, ναι. Το τμήμα των ΤΕΙ με ευτικής. Προέκυψε ότι τουλάχιστον σε βάρος ενός καθηγητή διδάσκοντας στο συγκεκριμένο τμήμα υπήρχαν ενδείξεις ότι έχει τελεστεί ένα αδίκημα το οποίο είχε να κάνει με ασελγής πράξης σε βάρος σειράς φοιτητριών. Και λέω ότι είχε να κάνει με ασελγής πράξης, γιατί το ίδιο το αδίκημα από την αρχή δεν μπορούσε να προκύψει ο ακριβής χαρακτηρισμός του, και αυτό μάλλον έπρεπε πια να ακολουθεί στη δικαστική οδό για να φανεί εάν θα κατηγορούνταν για κάποιο αδίκημα σεξουαλικού περιεχομένου ο καθηγητής ή όχι, και ποιο θα ήταν τελικά αυτό το αδίκημα. Μετά από αρκετό χρόνο, μετά από αρκετές καταθέσεις και με έναν πραγματικά πολύ δύσκολο αγώνα των παθουσών να αναδείξουν το ζήτημα, έφτασε τελικά να καθίσει στο εδόλιο ο συγκεκριμένος καθηγητής για το αδίκημα της κατάχρησης σε γενετήσια πράξη, δηλαδή της εκμετάλλευσης της θέσης του ως διδάσκον σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, προκειμένου να προβαίνει σε πράξεις ασελγής, δηλαδή σε πράξεις οι οποίες έχουν γενετήσιο χαρακτήρα κατά τον παλιό ποινικό κώδικα και πλέον σε ασελγής πράξεις. Φυσικά όλο αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί από τις καταθέσεις, όπως σας είπα, στην ασφάλεια, τις αρχικές καταθέσεις, που ακόμα δεν υπήρχε καν η υπόνοια ότι κάτι υπάρχει πίσω από αυτό που ανώνυμα καταγγέλθηκε. Ήταν κάτι έτσι κάπως λίγο πιο αόριστο, να το πω. Παρ' όλα αυτά, εκεί αφέθηκε να εννοηθεί από τις κοπέλες που κατέθεσαν 5 τον αριθμό αρχικά στην ασφάλεια, ότι δεν υπάρχει μόνο μια περιραίωση αφημολογία σε σχέση με τον συγκεκριμένο καθηγητή, ότι μπορεί και να προβαίνει σε ασελγής πράξης με φοιτήτριες, σε βάρος φοιτητριών, αλλά αυτό είναι πιο συγκεκριμένο και έχει μάλλον μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Η εισαγγελία, κινούμενη λοιπόν από αυτές τις 5 καταθέσεις, και μια κατάθεση, μια έκθεση, η οποία έλεγε ότι έχει επισκεφτεί το ιατρείο του συγκεκριμένου καθηγητή. Θα σας πω κιόλας σε σχέση με το ιατρείο και το ιδιωτικό του ιατρείο που τελικά τελούνταν οι συγκεκριμένες πράξεις, όπου η συγκεκριμένη έκτη φοιτήτρια είπε ότι ναι, μεν το είχε επισκεφτεί, αλλά δεν ήθελε περαιτέρω να μιλήσει γι' αυτό στην ασφάλεια, αφήνοντας φυσικά και αυτή κάποιο είδους υπονοούμενο ότι κάτι έχει συμβεί, αλλά δεν θέλει να το αναλύσει περαιτέρω. Η εισαγγελία, παίρνοντας τη δικογραφία, η οποία, όπως σας είπα, αφορούσε πολλούς καθηγητές και για διάφορα δικήματα, όχι μόνο το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο, δηλαδή αναφέρονταν και σε οικονομικά δικήματα για άλλους καθηγητές, σε αδικήματα σε σχέση με την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων κτλ. Ωστόσο, παίρνοντας αυτά για πολλούς καθηγητές του τμήματος ασυλευτικής, μευτικής. Του τμήματος μευτικής. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Έχει σταλεί μια ανώνυμη καταγγελία στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, η οποία ανώνυμη καταγγελία είναι μια μονοσέλιδη καταγγελία και λέει: ο τάδε καθηγητής έχει κάνει αυτό. Η τάδε καθηγήτρια έπαιρνε χρήματα για να κάνει αυτό. Μεταξύ των οποίων αναφέρονταν και ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος πια, ότι έχει ακουστεί ότι έχει διάσει μια φοιτήτρια.
Δηλαδή, ήταν αυτή η έκφραση η οποία θεωρήθηκε κάπως υπερβολική από την άποψη ότι αν συνέβαινε κάτι τόσο χοντρό, πιθανώς και να είχε ακουστεί και μέσα στο ΤΕΙ. Ωστόσο, όμως, άφηνε, όπως καταλαβαίνετε, μια, ας το πούμε, υπόνοια ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής μπορεί να εμπλέκεται σε κάποια δικήματα που τελούνται με βάση σε βάρος, ας πούμε, της γενετήσιας αξιοπρέπειας ή ελευθερίας κτλ. Αυτή η επιστολή δεν είχε υπογραφή, είχε όμως μια σφραγίδα, η οποία ήταν πλαστή σφραγίδα του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Μευτικής. Όμως δεν ήταν η κανονική σφραγίδα του Συλλόγου αυτού, γιατί υπάρχει και αυτή. Παίρνοντας η Εισαγγελική Αρχή της Θεσσαλονίκης την κανόνιμη καταγγελία για πληθώρα δικημάτων σε βάρος πλήθους καθηγητών μόνο του ΤΕΙ, του Τμήματος Μευτικής των ΤΕΙ, θεώρησε σκόπιμο ότι πρέπει να τα ερευνήσει. Και έτσι λοιπόν η ασφάλεια κάλεσε φοιτήτριες, γιατί όπως καταλαβαίνετε το Τμήμα Μευτικής απαρτίζεται τουλάχιστον κατά 99% από γυναίκες, από φοιτήτριες. Κάλεσε λοιπόν φοιτήτριες κατόπιν τυχαίας επιλογής, ανά διάφορα έτη, χωρίς, παίρνοντας δειγματοληπτικά, ας το πούμε, κάποιες. Και από τις καταθέσεις που προέκυψαν, φάνηκε ότι τουλάχιστον για τον συγκεκριμένο καθηγητή και γι' αυτό, για κάποιο αδίκημα που έχει να κάνει με ασθενικής πράξης, πιθανώς και να υπάρχει κάτι, να το πω έτσι. Παρόλα αυτά, εκεί κάπου τουλάχιστον οι τρεις φοιτήτριες, οι οποίες αυτή τη στιγμή παρίστανται ως για την υπεράσπιση της κατηγορίας, για την υποστήριξη της κατηγορίας, αυτές οι τρεις κάποια στιγμή ενημερώθηκαν ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία σε σχέση με αυτό το αδίκημα και αυτόν τον καθηγητή, και αφού επισκέφτηκαν και εμένα πια, καθώς δεν εμπλέκουμε από την αρχή της ιστορίας, δηλώσαμε, κάναμε αυτή την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας και δηλώσαμε ότι επιθυμούμε την έγκληση του κατηγορουμένου. Από εκεί και πέρα, η εισαγγελέα στην οποία χρεώθηκε η συγκεκριμένη δικογραφία θεώρησε μετά από, τέλος πάντων, την έρευνα που έκανε, τα αποδεικτικά μέσα τα οποία συγκέντρωσε η προανακριτική διαδικασία, τις καταθέσεις κτλ., θεώρησε ότι το πιο πιθανό είναι ότι έχει τελεστεί το αδίκημα του άρθρου 337 του ποινικού κώδικα, δηλαδή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και όχι βιασμός. Και όχι βιασμός, έτσι κι αλλιώς βιασμός δεν αποδόθηκε ποτέ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν κατηγορείται για βιασμό. Ωραία. Αλλά ωστόσο... Να το εξηγήσουμε έτσι, πιο λεπτά. Ξέρετε από τους πελάτες σας, τι τους έκανε αυτός ο καθηγητής. Ναι, αυτό θέλω να πω. Οι καταθέσεις τουλάχιστον αυτών των πέντε κοριτσιών περιέγραφαν πάνω κάτω κάποιες χαρακτηριστικές κινήσεις κατά την εξέταση του καθηγητή. Δηλαδή, ο καθηγητής αυτό που έκανε ήταν εισερχόμενος στην αίθουσα διδασκαλίας, στο αμφιθέατρο, ναι, ανακοίνωνε στις φοιτήτριες ότι παρέχει λόγω του ότι θα είναι μελλοντικές συνάδελφοί του, της παρέχει δωρεάν γυναικολογική εξέταση στο προσωπικό του ιατρείο. Οπότε τα κορίτσια, για διάφορους λόγους, κυρίως οικονομικούς όπως φαντάζεται ο καθένας, πήγαιναν στο γυναικολογικό του γραφείο και στις αρχικές καταθέσεις, τουλάχιστον πέντε από αυτές που κατέθεσαν, που είχαν εμπειρία, γιατί οι υπόλοιπες λένε ότι δεν έχουν πάει καθόλου για εξέταση, αυτές οι πέντε λοιπόν κατέθεσαν ότι κατά την ώρα της εξέτασης δεν γίνονταν οι ενδεδειγμένες κινήσεις της εξέτασης, όπως επιβάλλει φυσικά η πολύ τυπική διαδικασία που είναι τόσο κοινή πια στο γυναικείο φύλο. Και ανταυτού ο καθηγητής έκανε κάποιες κινήσεις, όπως το τρίψιμο, ας πούμε, των γενετικών οργάνων των εξωτερικών και ειδικά της κλιτορίδας με το δάχτυλο. Ή υπήρχε περίπτωση που καταγγέλθηκε, και όχι μόνο μία, που καταγγέλθηκε ότι ο καθηγητής με τον κολποδιαστολέα, το κεφάλι του κολποδιαστολέα, του εργαλείου δηλαδή,
που ανοίγει τον κόλπο, έτριβε την κλειτορίδα, και αυτό ήταν έτσι μια χαρακτηριστική κίνηση που έχει καταγραφεί, και κατόπιν στον έλεγχο των μαστών, γιατί στις περισσότερες προέβαινε και σε έλεγχο μαστών, χωρίς να το ζητάνε οι ίδιες, γιατί τώρα εντάξει, όταν είσαι και 20 ετών, δεν είναι ενδεδειγμένος ο έλεγχος των μαστών σε αυτή την ηλικία. Τις περισσότερες φορές αυτός βρίσκονταν πίσω από την παθούσα, κατά τις καταθέσεις τους, και με τα δύο χέρια έπιανε τους δύο μαστούς, είτε ούσα η παθούσα όρθια και ακουμπώντας το σώμα του, είτε τις κάθισε πάνω, ενώ αυτός η οποία φυσικά μόνο εξέταση δεν ήταν, γιατί φυσικά οι γυναίκες γνωρίζουν πολύ καλά πώς γίνεται η εξέταση των μαστών. Συγγνώμη, θα σας βάλω να παραλάβετε από τον γυναικολόγο. Αν μπορείτε την τελευταία φράση, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση. Τις έβαζε λοιπόν να κάθονται, λέγατε. Ναι. Ναι, σας ακούω. Έχουν πρόβλημα ναι, ο ίδιος καθήμενος στο κρεβάτι. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, γιατί. Ναι, σας ακούω κανονικά. Ο ίδιος καθόμενος στο κρεβάτι. Ναι. Ωραία. Αφού λοιπόν ο ίδιος κάθονταν πρώτα στο κρεβάτι, ερχόταν η κοπέλα με την πλάτη προς αυτόν, είτε τον ακουμπούσε, είτε την κάθιζε πάνω του, με την πλάτη πάλι, και με τα δυο του χέρια έπιανε τους δυο μαστούς από πίσω. Mm. Οπότε okay. Αυτό, όπως το γνωρίζουν φυσικά και οι γυναίκες, οι οποίες πραγματοποιούν την εξέταση, δεν έχει καμία σχέση με μια κανονική, να το πω, εξέταση μαστών. Κάποιες έχουν καταγγείλει ότι βρίσκονταν και σε στήση όταν τις ακουμπούσε στο σώμα του. Δεν υπήρξε όμως κάποιο περιστατικό έτσι διείδησης ή βίας προς τις γυναίκες, πέρα από αυτά τα σοκαριστικά και τραγικά που μας είπατε. Κοιτάξτε, αν εννοείται να διεισδύσει ο ίδιος με το δικό του γενετικό όργανο στη γυναίκα, στις φοιτήτρες, όχι, αυτό δεν είχε συμβεί. Η βία, η επιβολή. Το ρωτάω αυτό απλά για να έχουμε τη συνολική εικόνα του αδικήματος, το οποίο εξετάζεται. Κοιτάξτε, σε σχέση με αυτές τις πέντε που σας είπα, η διαδικασία ήταν αυτή. Έχει επίσης καταγγελθεί και έχει καταγραφεί δηλαδή σε εξέταση ότι σε περίπτωση αμφίχειρης γυναικολογικής εξέτασης, την οποία πραγματοποιεί δηλαδή και με τα δύο χέρια ο γιατρός, πολλές φορές με τα δύο του δάχτυλα πραγματοποιούσε την επαναλαμβανόμενη κίνηση μέσα έξω στο εδίο της φοιτήτριας. Και αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο. Ή με τον αντίχειρα, ενώ έβαζε το δάχτυλο το μεσαίο εντός του εδίου της φοιτήτριας, με τον αντίχειρα έτριβε την κλειτορίδα. Γενικώς η βασική διαφορά με μια γυναικολογική εξέταση είναι φυσικά η στόχευση, δηλαδή φαίνεται ότι όλο αυτό έχει ειδονιστικό χαρακτήρα, δηλαδή προσπαθεί να ετεροαυνανίσει, να το πω έτσι, προκειμένου να ικανοποιηθεί και ο ίδιος από αυτό. Και ο ίδιος προφανώς, ναι, να ικανοποιηθεί ψυχικά κτλ. Η διαδικασία ήταν αυτή. Αυτό που επίσης έχει πάρα πολλές φορές κατατεθεί, γιατί πέραν των πέντε αρχικών παθουσών, οι οποίες φαίνονται από την αρχή της ιστορίας ως τμήμα της ηχογραφίας, στην πορεία και με τη δημοσιότητα που έχει πάρει υπόθεση ήδη από την πρώτη δικάσιμο πριν από ένα χρόνο, ουσιαστικά άρχισαν να εμφανίζονται και άλλες παθούσες φοιτήτριες, αλλά και όχι φοιτήτριες, δηλαδή και νέες κοπέλες, και είναι όλες έτσι και αλλιώς ναι. Πελάτες του, αλλά είναι όλες σε μια ηλικία περίπου γύρω στα 20 ετή, δηλαδή είναι συνήθως αυτή η ηλικία που βλέπουμε ότι έχει συμβεί παρόμοιο περιστατικό σε αυτές. Υπάρχουν λοιπόν και δύο πελάτες του οι οποίες έχουν καταθέσει και φαίνεται ότι σε πολλά περιστατικά τις γύμνωνε και τελείως. Δηλαδή αυτό επίσης κατατίθεται. Δηλαδή ενώ σε μια γυναικολογική εξέταση η γυναίκα ουσιαστικά ήταν να αφαιρέσει τον κάτω ρουχισμό της, του κάτω τμήματος του σώματός της, υπάρχουν περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί και όχι λίγα, ότι τις ζητούσε να παραμείνουν εντελώς γυμνές.
Κάτι που δεν συνηθίζεται και φυσικά δυσκολεύει και την ίδια την εξεταζόμενη. Και γινόταν για τον προφανή σκοπό, λέγαμε. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό δεν το γνωρίζω. Πάντως είναι μια διαδικασία που αποκλίνει τη κανονική και προφανώς δεν μπορεί να θωθεί αθώα. Να θεωρηθεί αθώα. Και λέω και τι αριθμό μιλάμε. Ναι, συνεχίστε. Αυτή τη στιγμή, καταρχάς να τελειώσω λίγο αυτό που έλεγα πριν, ότι επιπλέον έχουμε και μία ακόμα συμπεριφορά, η οποία είναι, σε κάποιες περιπτώσεις έχει καταγγελθεί, ότι ο γιατρός δεν φορούσε γάντια κατά την κολπική εξέταση. Το οποίο επίσης και αυτό είναι και ανεπίτρεπτο και δεν συνάδει και με την συνήθη διαδικασία της ιατρικής εξέτασης. Ναι. Και ταιριάζει, με το κατηγορητήριο. Αυτό έτσι, αυτή την πρακτική, ειδικά με τις διάσεις όλα, θα είναι πιστεύω δύσκολο για τον ίδιο πρεσπιστή τον εαυτό του ότι πρόκειται για ιατρικές πράξεις και ότι έτσι τις εξέλαβαν οι γυναίκες, γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μευτικής βίας. Ναι, ναι, συνεχίστε. Ναι. Τώρα, σε σχέση, δεν ξέρω, μου είπατε πόσες έχουν μέχρι στιγμής προκύψει, πόσες παθούσες. Ναι. Αυτή τη στιγμή στο τρέχον δικαστήριο έχουν καταθέσει, αν δεν κάνω λάθος, 11 παθούσες. 11 κοπέλες. 11 παθούσες. Έχει κατατεθεί και δεύτερη μήνυση σε βάρος του ίδιου προσώπου, πια όμως για ένα άλλο αδίκημα, το οποίο είναι και κακούργημα, αυτό πάλι της κατάχρησης σε γενετήσιες πράξεις, ασυλικής πράξης, αλλά πια ανικάνου προς αντίσταση. Δηλαδή, θεωρώντας ότι η γυναίκα κατά τη γυναικολογική της εξέταση και ενώ είναι παντελώς γυμνή, με ανοιχτά τα πόδια μπροστά σε έναν άνδρα και μάλιστα με τόσο μεγάλη διαφορά ηλικίας, αλλά και σε επίπεδο, ξέρετε, εξουσίας, ας πούμε, διότι είναι μια φοιτήτρια και ο άλλος είναι ένας καθηγητής από τον οποίο εξαρτάται απόλυτα κτλ. Και ενώ πάει να κάνει μια τυπική γυναικολογική εξέταση, δεν είναι δυνατόν να αναμένει μια τέτοιου είδους συμπεριφορά, γεγονός που σημαίνει ότι όντως είναι μια κοπέλα ανίκανη προς αντίσταση εκείνη τη στιγμή, καθώς είναι και στον ιδιωτικό χώρο του γιατρού, δηλαδή απόλυτα εξαρτώμενη από αυτόν. Υπάρχει δηλαδή μια δεύτερη μήνυση αυτή τη στιγμή, η οποία τρέχει στις δικαστικές αρχές της εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, την οποία έχουν καταθέσει 4 παθούσες και αφορά όχι μόνο στις 4 αυτές, αλλά αφορά και σε άλλες οι οποίες δεν συμμετέχουν μένως καταθέτουσες στην μήνυση, να το πω έτσι. Αναφέρονται όμως τα περιστατικά τους μέσα, δηλαδή αν όντως ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του για αυτό το αδίκημα, θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις 4, αλλά και άλλες 3, οι οποίες φαίνονται εκεί. Και προσφάτως, εχθές, εμφανίστηκε και μία ακόμα μετά τη δίκη που τρέχει, μετά τη δημοσιότητα τέλος πάντων της δίκης που τρέχει. Εμφανίστηκαν άλλες 3 κοπέλες, εκ των οποίων η μία κατέθεσε εχθές στην εισαγγελία σε σχέση με το περιστατικό το δικό της. Αυτή είναι τελείως καινούργια. Συνολικά πάνω από 15 πρέπει να είναι, έτσι. Χοντρικά ναι. Θέλω να σας πω. Δεν κατάλαβα το εξής μόνο. Ξεχωρίσατε λίγο τις μηνύσεις αυτές. Κάποιες είναι, η τελευταία είναι κακουργηματική, οι άλλες δεν είναι κακουργηματικές, τα δικήματα αυτά. Κοιτάξτε, αυτό είναι το ζουμί της ιστορίας και να πιάσω λίγο την κουβέντα μας νωρίτερα, γιατί δεν ολοκλήρωσα εκεί αυτό που ήθελα να πω. Όταν λοιπόν η εισαγγελική αρχή πήρε τις καταθέσεις από την ασφάλεια, τις αρχικές του 18, και ενώ εντωμεταξύ τουλάχιστον 3 από τις 5 παθούσες δήλωσαν ότι επιθυμούν την ποινική του δίωξη, η εισαγγελική αρχή έκρινε ότι όλη αυτή η κατάθεση με αυτές τις λεπτομέρειες, η εισαγγελέας συγκεκριμένα που χειρίστηκε αυτή τη δικογραφία, με αυτές τις λεπτομέρειες που σας είπα, δηλαδή με τέτοιες παρεμβάσεις στην... αυτές συνιστούν το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Δηλαδή, αν ο ίδιος ή ένας οποιοσδήποτε τέλος πάντων άντρας θοπεύσει, χουφτώσει, όπως λέμε, μια γυναίκα εκεί που περπατάει, αυτό σίγουρα είναι μια προσβολή, είναι το αδίκημα, συνιστά το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αν όμως παίξει με τα γενετικά της όργανα, δεν ξέρω πώς ακούγεται και σε εσάς, μπορεί να έχει την ίδια βαρύτητα
με το πρώτο περιστατικό. Τον... Η εισαγγελέας λοιπόν έκρινε ότι έχουμε μια προσβολή, έχουμε την προσβολή της γενετήσεις αξιοπρέπειας των κοριτσιών αυτών, η οποία είναι κατέγκληση διοκόμενο αδίκημα, δηλαδή πρέπει ο παθόν, το θύμα, να πάει και να πει ότι εγώ θέλω να κυνηγήσετε αυτόν που μου έκανε τη ζημιά. Ναι. Όμως η προθεσμία είναι 3 μήνες από τότε που έχει συμβεί το συμβάν. Εδώ μιλούσαμε για περιστατικά του 15 και του 16, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τουλάχιστον των τριών, που είχαν παρέλθει 2 και 3 χρόνια από τότε που είχαν γίνει. Άρα λοιπόν, είπε η εισαγγελέας, αφού δεν καταγγέλθηκαν έγκαιρα, τότε δυστυχώς έχουν χάσει το δικαίωμα για την έγκληση και άρα δεν μπορεί να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ούτε για την προσβολή της γεννητήσεως αξιοπρέπειας και ετέθη στο αρχείο η ιστορία με διάταξη της εισαγγελίας. Της εισαγγελέως τέλος πάντων που δούλεψε την ιστορία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτό έγινε λοιπόν 2015-2016 στο αρχείο με τον τρόπο που εξηγήσατε. Άρα αυτό το δικαστήριο που τρέχει τώρα είναι οι καινούργιες καταγγελίες, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, όχι, δεν είναι καινούργιες καταγγελίες. Είναι οι καταγγελίες αυτές. Τι έγινε λοιπόν. Αφού λοιπόν πήραμε εμείς στα χέρια μας αυτή τη διάταξη, ασκήθηκε από τις τρεις παθούσες, τα τρία κορίτσια, προσφυγή κατά αυτής της διάταξης, προκειμένου να κρυθεί από τον εισαγγελέα εφετών, από την εισαγγελέα εφετών, ότι δεν είναι πρόκειτο φυσικά για αυτό το αδίκημα, το οποίο είναι κάπως πιο ελαφρύ να το χαρακτηρίσω, σε σχέση με τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν ο συγκεκριμένος βράστης. Και θεωρήσαμε, καταθέτοντας την προσφυγή, ότι επρόκειτο σίγουρα για το αδίκημα για το οποίο τελικά παραπέμφθηκε και δικάζεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή της κατάχρησης σε γενετήσια πράξη, γιατί δεν ήταν μια απλή προσβολή της γενετήσεως αξιοπρέπειας. Έχουμε πράξεις ασελγής, πράξεις οι οποίες ουσιαστικά διαταράσσουν τη γενετήσια σφαίρα των ίδιων των παθουσών. Οπότε, και όχι απλά την αξιοπρέπειά τους. Το δίκημα αυτό λέγεται κατάχρηση γενετήσια πράξη. Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη. Το οποίο, κύριε Λογκινίδη, είναι αυτό το κακούργημα. Όχι, αυτό είναι πλημέλημα. Ταυτόχρονα, εμείς στην προσφυγή την οποία καταθέσαμε, είπαμε ότι πέραν αυτού του αδικήματος είναι πολύ πιθανό να έχει τελεστεί και το αδίκημα του ίδιου του βιασμού. Αυτό που αναφέρατε κι εσείς. Ναι. Η εισαγγελέα εφετών, η οποία έκρινε την προσφυγή επί της πρώτης διάταξης, όπως σας είπα, με ένα πάρα πολύ ωραίο σκεπτικό ομολογουμένως, με μια πολύ ωραία νομική κρίση, κατέληξε στο γεγονός ότι πολύ δύσκολα στοιχειοθετείται το αδίκημα του βιασμού και είναι πολύ πιθανό να έχει τελεστεί το αδίκημα της κατάχρησης σε γενετήσια πράξη. Και σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει ένα ακροατήριο. Άρα, εκ των πραγμάτων, άδειασε την πρώτη εισαγγελέα που θεωρούσε ότι έχουμε κάτι πάρα πολύ ελαφρύ και σίγουρα εντόπισε κάτι πολύ πιο σοβαρό και μάλιστα καταγγελόμενο τουλάχιστον από 5 άτομα και όχι μόνο από τις 3 στις οποίες αναφέρθηκε η πρώτη εισαγγελική αρχή εισαγγελέας πρωτοδικών. Από εκεί και πέρα, ο κατηγορούμενος προσέφυγε κατά του κλητηρίου θεσπίσματος, κατά δηλαδή αυτής της κατηγορίας, όπως είχε το δικαίωμα, πάλι στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος εισαγγελέας εφετών, απορρίπτοντας την προσφυγή του, είπε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει το ακροατήριο και να αποδειχτεί εκεί αν είναι αθώος ή όχι, αλλά είπε συμπληρωματικά ότι όχι μόνο πιθανολογείται να έχει τελεστεί το συγκεκριμένο, αλλά ακόμα θα μπορούσε το ακροατήριο να αναζητήσει την πιθανή τέλεση του κακουργήματος, το οποίο είναι αυτό που σας είπα στη δεύτερη μήνυση που έχει ήδη κατατεθεί, δηλαδή της κατάχρησης σε γενετήσια πράξη ανικάνου προς αντίσταση. Αυτό είναι κακούργημα. Αυτό είναι κακούργημα. Ναι. Δεν λέγεται βιασμός, έτσι. Λέγεται... Ο βιασμός ναι. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Okay. Να πω μόνο συμπληρωματικά ότι επειδή όλη αυτή η ιστορία και γι' αυτό είναι και το πρώτο ακροατήριο που φτάνει στα αυτιά σας σχετικό με τέτοιου είδους αδικήματα τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε πριν όλο αυτό το ξεσηκωμό των συνεχών καταγγελιών κατά πολλών, ας πούμε, ανδρών σε πολλούς τομείς κοινωνικούς και τα λοιπά. Το Me Too, ναι. Ας το πούμε έτσι χοντρικά, ναι, αυτή την αμερικάνικη ορολογία. Και γιατί φυσικά και κάθε περίπτωση είναι τελείως ξεχωριστή. Ναι, βέβαια. Το λέμε έτσι γενικά. Οπότε το Me Too φυσικά είναι ένας κουβάς που μπαίνουν όλα μέσα, αλλά δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά, εκ των υστέρων, μέσα σε αυτό το
το κύμα, ας πούμε, των καταγγελιών. Υπήρξε μια ανάλογη περίπτωση στη Ρόδο, η οποία έχει φτάσει στα αυτιά σας, φαντάζομαι, του γιατρού στο νοσοκομείο Πιαρόδου, ο οποίος κατά τη γυναικολογική εξέταση πολλών ασθενών του γυναικών φυσικά, προέβαινε σε ενέργειες οι οποίες δεν ήταν ενδεδειγμένες και μιλάμε για ακριβώς όμοια περίπτωση με τη δική μας. Εκεί λοιπόν ασκήθηκε ποινική δίωξη και για βιασμό και για το αδίκημα της κατάχρησης σε γενετήσια πράξη ανικάνου προς αντίσταση, δηλαδή κατευθείαν για κακούργημα. Γιατί πια όμως είχαν ανοίξει και οι ασκοί του αιώλου, καθώς λέμε. Δηλαδή, υπήρχε τώρα το κλίμα αυτό σε κοινή γνώμη, που επηρεάζει και τους δικαστές, βέβαια. Ίσως, αν είχε γίνει αυτό το 2016, η δική μου κρίση είναι αυτή, η πρώτη εισαγγελέα που αναφέρατε, να έχει δει λίγο ίσως και αλλιώς το θέμα αυτό, που, ας με επιτρέπει να το πω, πήγε να ξεπετάξει κάποιες τέτοιες καταγγελίες, θέτοντάς τις στο αρχείο επειδή άρχισαν τρεις μήνες. Ή κρίνοντας το μόνο μια απλή σεξουαλική παρενόχληση, όπως με το εύστοχο παράδειγμα που είπατε, σαν να πειράξει μια κοπέλα στο δρόμο. Έτσι το έκανε το δίκημα. Ναι, δεν μπορούμε να το συλλητεύσουμε αυτό. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, κύριε Λουκινίδη, πού βρισκόμαστε? Έχουμε οικονομικά, μετά από δύο συνεδρίες του δικαστηρίου και αφού απολογήθηκε και ο κατηγορούμενος, έχουμε πια τη στιγμή που η εισαγγελέας θα κάνει την πρότασή της. Θα αγορεύσουν κατόπιν οι δικηγόροι των δύο πλευρών για να αποφασίσει και το δικαστήριο εάν θα το κηρύξει ένοχο ή όχι. Και κατόπιν επί της ποινής φυσικά. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε κάπως προς την ολοκλήρωση του δικαστηρίου. Φυσικά μένει το πολύ κρίσιμο να δούμε τι θα προτείνει η εισαγγελέας. Πότε να μένετε. 2 Νοέμβρη είναι η μέρα κατά την οποία θα συνεχιστεί η δίκη μετά από διακοπή. Θεωρούμε ότι θα τελειώσει και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία την ίδια ημέρα. Και με αγωνία τα αποτελέσματα για όλες αυτές τις κοπέλες, οι οποίες δίνουν έναν αγώνα πραγματικά πολύχρονο και με πάρα πολλά εμπόδια και δυσκολίες. Και πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει την ψυχολογία τους, και πόσο μπορεί μια κοπέλα, ναι, μια νέα κοπέλα, να κουβαλάει ένα τέτοιο φορτίο στη ζωή της, έτσι, και πόσο μπορεί και ψυχολογικά να την επηρεάσει στις σχέσεις τις επόμενες που θα έκανε κτλ. Νομίζω ότι θα. Συνομιλώντας με τις πελάτες σας, θα έχετε διαπιστώσει την επιρροή ενός τέτοιου γεγονότος στην ψυχή μιας γυναίκας, έτσι. Αλλά σίγουρα, οι συνέπειες είναι πολύπλευρες και, πώς να το πω, διακλαδικές. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Και επίσης, από τη στιγμή που κι εμείς, ξέρετε, τουλάχιστον σωματικά, δεν είμαστε γυναίκες για να μπορούμε να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί στο σώμα και στο ψυχισμό της γυναίκας απόλυτα, βιωματικά. Ωστόσο, μπορούμε να φανταστούμε ότι όντως και σε μια ηλικία 20 ετών, όπου μια καταγγέλουσα, η οποία ήρθε ως μάρτυρας αυτή στο δικαστήριο, κληθείς άμως από την εισαγγελική αρχή μάρτυρας, κατέθεσε ότι δεν είχε σεξουαλικές σχέσεις ακόμα. Ωστόσο, και αυτή ενοχλήθηκε από τις ενέργειες του γιατρού κατά την εξέτασή της.